γιατί χάνουμε χρόνο, να διεκδικήσει μια δίκαιη ρύθμιση του χρέους με διαγραφή μεγάλου μέρους του, να βγούμε από το μνημόνιο, δηλαδή από αυτή την καταστροφική πολιτική, να άρουμε τις αποφάσεις του μεσοπροθέσμου και να προχωρήσουμε σε μια πολιτική παραγωγικής ανασυγκρότησης, ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων δηλαδή για να βγούμε από την ύφεση. Δεν το αποκλείεται. Εμείς να συμμετάσχετε θέλουμε σε η αριστερά ένα κυβερνητικό πυρήνας ενός νέου συνασπισμού εξουσίας που θα εφαρμόσει αυτή την πολιτική. Δεν το αποκλείεται το ότι μπορεί να συμμετάσχετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα που θα προκύψει από εκλογές, μια μεγάλη θέλουμε, κυβέρνηση. Εμείς επιδιώκουμε μια ριζική ανατροπή των συσχετισμών στις επόμενες εκλογές, ώστε να προκύψει μια κυβέρνηση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης και πατριωτικής ευθύνης που θα αντιμετωπίσει αυτή την κρίση προς όφελος του λαού, των κοινωνικών στρωμάτων που πλήττονται και όχι προς όφελος των τραπεζιτών, οι οποίοι δεν βάζουν δεκάρα από την τσέπη τους και οι οποίοι ακόμα και τώρα δέχονται περίεργες διευκολύνσεις από το ελληνικό δημόσιο με ομόλογα που δεν έχουν ακόμα λήξει και τα οποία επαναγοράζει το δημόσιο στην τιμή, σχεδόν σε ακέραια τιμή, στο 99%, την ίδια στιγμή που δεν κάνει το ίδιο το ελληνικό δημόσιο για ομόλογα που θα λήξουν αργότερα στη δευτερογενή αγορά, okay, που θα μπορούσαν να τα πάρει πολύ φθηνότερα. Έχουμε μια προκλητική έννοια των τραπεζών και των μεγαλοεπιχειρηματιών. Και έχω διαβάσει δηλώσεις, τις οποίες αναπαράγουν και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να λένε ότι θα θέλατε μια κυβέρνηση της αριστεράς βεβαίως, μαζί με το ΚΚΕ, που θα μπορούσε να έχει και πολλούς ανθρώπους μέσα από το ΠΑΣΟΚ που διαφωνούν με την πολιτική, ακόμα και από την λαϊκή δεξιά. Και αναρωτιέμαι τι περίεργο οριζόντιο σχήμα είναι αυτό, δηλαδή από την αριστερά ως τη δεξιά. Και εγώ δεν έχω πει αυτό, κυρία Μακρύ. Έχω πει ότι τούτες τις κρίσιμες ώρες πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε οριακές στιγμές που είναι το μη στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Και ότι δεν θα είναι ευθύγραμμη η εξίσωση. Έχουμε το μη, δηλαδή έχουμε ασυνέχεια. Το σκηνικό που θα προκύψει μετά την κρίση αυτή, το πολιτικό εννοώ, δεν θα είναι το ίδιο. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο δρόμοι μπροστά μας. Ο δρόμος της συντηρητικής αναδίπλωσης ή της συνέχειας αυτής της πολιτικής φτωχοποίησης από τα δύο μεγάλα κόμματα ή ο δρόμος μιας μεγάλης ανατροπής. Και ο νέος συνασπισμός εξουσίας που εμείς περιγράφουμε θα έχει ως πυρήνα την αριστερά, αλλά θα προκύψει από τη συνολική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή μέσα στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν να είναι ακόμα ΠΑΣΟΚ και όχι αυτή η μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ του κ. Παπανδρέου που αγκαλιάζει τον κ. Καρατζαφέρη και την κ. Μπακογιάννη. Και πιστεύουμε ακόμα, όχι το ότι ο κ. Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία μπορούν να αλλάξουν γιατί έχουν δεσμεύσει σαν υπέρβλητες στο μεγάλο κεφάλαιο, αλλά πιστεύουμε ότι πρόσωπα, προσωπικότητες, απλοί ψηφοφόροι που μέχρι τα τώρα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία επαναπροσδιορίζονται από αυτές τις μεγάλες αλλαγές και επαναπροσδιορίζουν τη συνείδηση και την τοποθέτησή τους. Αυτό έχουμε πει. Συνεπώς, δεν μπορώ σήμερα να σας περιγράψω τους συσχετισμούς του αύριο με τα σημερινά φθαρμένα υλικά. Ευελπιστούμε, προσδοκούμε και εργαζόμαστε για μια ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού προς όφελος της κοινωνίας και των λαϊκών στρωμάτων. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ, ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή Υδρόγειος με τον Χρήστο Κόνστα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.